Η κατάσταση τη υγεία του Βασιλιά Καρόλου έχει επιδεινωθεί με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι του παλατιού του Μπάκινγχαμ να ενημερώνουν συνεχώ το σχέδιο για την επικείμενη κηδεία του. Ο 75χρονο Μονάρχη έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Στόχο είναι να κρύψει την επιδεινωμένη κατάστασή του, όπω ανέφεραν πολλέ πηγέ στο Daily Beast που επεσήμαναν πω η κατάσταση δεν είναι καλή. Φυσικά είναι αποφασισμένο να τον νικήσει, όλοι παραμένουν αισιόδοξοι, αλλά είναι πραγματικά πολύ άρρωστο. Περισσότερο από ό,τι αφήνουν να φανεί, είπε στο πρακτορείο, άτομο που χαρακτηρίζεται φίλο τη βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιά Κάρολο και το παλάτι δεν έχουν ενημερώσει με τι είδου καρκίνο έχει διαγνωστεί, αλλά είναι γνωστό πω δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη. Βοηθοί του εξετάζουν τακτικά την επιχείρηση με ένα bridge. Όπω έχει ονομαστεί το σχέδιο τη κηδεία του που αποτελείται από εκατοντάδε σελίδε. Τα σχέδια ενημερώνονται συχνά, δεν είναι τίποτα διαφορετικό σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κανεί, δεδομένου ότι ο βασιλιά έχει διαγνωστεί με καρκίνο, δήλωσε πρώην υπάλληλο που διατηρεί δεσμού με αυλικού. Το εξαιρετικά λεπτόμερες έγγραφο δημιουργήθηκε την επομένη τη κηδεία τη Βασίλισσα Ελισάβετ στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022 και χρησιμοποιεί την κηδεία τη Μακροβιότερη Βασίλισσα ως οδηγό για να διασφαλίσει ότι η κηδεία του Καρόλου θα κυλήσει πιο ομαλά.